Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, το πώς θα είναι ο χάρτης στο παιχνίδι το οποίο ετοιμάζω. Ναι, μεν για να ασχοληθείς με 3D, καλό είναι να μάθεις κάποια προγράμματα όπως π.χ. το 3D Max ή το Blender, το οποίο by the way είναι τζάμπα. Από την άλλη όμως μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεικτές τεχνικές. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να ξέρεις ότι το αντικείμενο το οποίο έβαλες μέσα στο παιχνίδι σου είναι πραγματικό αντικείμενο, το οποίο σημαίνει όσο πιο ρεαλιστικό πάει, ή ότι η υφή του αντικειμένου που παίρνεις και βάζεις το 3D αντικείμενο, το βάφεις τέλος πάντων, λέγεται texturing αυτό, έχει την ίδια υφή με αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση που άλλος ήταν μπροστά και το ακούμπαγε. Αναρωτιέσαι όμως ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κλέψεις ένα αντικείμενο από την πραγματικότητα και να το βάλεις στο παιχνίδι σου ή σε κάποιο rendering το οποίο θα ήθελες και είναι 3D. Είναι πάρα πολύ απλό. Παίρνεις το αμάξι και αρχίζεις να ταξιδεύεις 200 χιλιόμετρα στο κοντινότερο κάστρο, το οποίο άξονα είναι ωραίο κάστρο, ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο γκρεμμύδια. Έχεις 3 objectives που είσαι εκεί. Νούμερο 1, παίρνεις φωτογραφίες για να έχεις reference σε περίπτωση που θες να φτιάξεις κάτι το οποίο είναι 3D. Νούμερο 2, να βρεις κάποιο καλό αντικείμενο ή κάποια τοποθεσία που να αξίζει να τη φωτογραφίσεις και να την κλέψεις όπως είναι από την πραγματικότητα και να την κάνεις 3D μοντέλο. Και 3, όσες περισσότερες φωτογραφίες γίνεται, για να χρησιμοποιήσεις τα σχήματα, τα χρώματα και το ρεαλιστικό τρόπο που είναι, γιατί είναι πραγματικά actually, έτσι ώστε να έχεις περισσότερα textures. Αφού γραστείς τη φύση, εντυπωσιαστείς με το γεγονός ότι αυτά τα έφτιαξαν χωρίς να έχουν bulldozers, Clark και εξκαφείς, αναρωτηθείς ποιο είναι το νόημα της ζωής και σε τσιμπήσουν 3-4 μήνυ από μύγες, έχεις όλα όσα χρειάζεται για να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Το σημερινό βίντεο είναι σπονσορισμένο από την Canon και είναι τραβηγμένο εξ ολοκλήρου με την Canon G7 Mark III. Διάλεξα τη συγκεκριμένη κάμερα γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ ελαφριά, γράφει σε 4K και έχει τόσο καλή ποιότητα εικόνας που ξέρω ότι οι φωτογραφίες που θα έβγαζα θα ήταν αρκετά μεγάλης ανάλυσης, αλλά ταυτόχρονα θα ήταν αρκετά καθαρές ώστε να μπορεί να καταλάβει το πρόγραμμα το ότι βλέπει. Είναι η go-to κάμερα για τους περισσότερους vloggers, οι οποίοι κάνουν γυρίσματα σε εξωτερικούς χώρους. Παιδί με ζήλεψα, οπότε διάλεξα τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις όμως που θες να πάρεις ένα ολόκληρο αντικείμενο. Το οποίο πώς το κάνεις? Λοιπόν, απλά τραβάς καμιά 30 φωτογραφίες και σου έχω ένα πρόγραμμα το οποίο το κάνει αυτόματα. Δεν έχω ιδέα πώς δουλεύει, είναι απλά μαγεία. Αυτές τις φωτογραφίες πρέπει να είναι γυρισμένες γύρω-γύρω από το αντικείμενο, ιδανικά σε κατάσταση συννεφιάς, αλλά είμαι ο μόνος άνθρωπος που πήγε Οκτώβριο μήνα για να τραβήξει βίντεο και είχε έναν ήλιο να. Οπότε, πάρε τις φωτογραφίες σου και πέταξε τις πάνω σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Messroom. Όσο το Messroom κάνει τα μαγικά του, και είναι 11 από αυτά τα μαγικά, το οποίο θα το καταλάβεις πατώντας εδώ πέρα, έτσι ώστε να βλέπεις το πότε τελειώνει το κάθε operation του ξεχωριστά, άρχισε να κόβεις τα κρεμμύδια για τη σάλτσα των μακαρονιών που ετοιμάζεσαι να φτιάξεις. Όταν τελειώσεις τα μακαρόνια, πέτα πάνω 2 τόνους τυρί, αλλά από ψηλά. Να ξέρεις όσο πιο ψηλά στο τυρί, τόσο λιγότερο μετράνε οι θερμίδες. Και αφού φας τα μακαρόνια βλέποντας την αγαπημένη σου σειρά στον δεύτερο υπολογιστή, γιατί ο πρώτος σε περίπτωση που πας να ανοίξεις ταινία απλά θα πιάσει φωτιά, θα καταλήξεις με αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Πατάς το texturing και παίρνεις όλα τα αρχεία τα οποία δημιούργησε το Messroom, τα βάζεις σε ένα φάκελο και ανοίγεις το MeshLab. Σβήνεις οτιδήποτε θεωρείς περιττό από το 3D μέσα σου και ορίστε, είσαι έτοιμος να χρησιμοποιήσεις το πηγάδι σου για ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πηγάδι. Εβίβες! Έστω και αν το τελικό αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, λεπτομερές και εντάξει. Όσο πιο ρεαλιστικό πάει, να ξέρεις ότι θα δείχνει ακόμα καλύτερο είτε το βάλεις σε κάποιο πρόγραμμα 3D, σε περίπτωση που κάνεις κάποιο rendering, ή στη μηχανή που χρησιμοποιείς, αφού βέβαια το περάσεις μερικά passes, ώστε να μειώσεις τα πολύγωνα και να μην σου ρίχνει το frame rate στο ίδιο το παιχνίδι. Για να καταλάβεις, η ιεραρχία μάγων είναι Γκάνταλφ ο Άσπρος, Χάρι Πότερ, ο τύπος που έφτιαξε το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τη συγκεκριμένη τεχνική έχει χρησιμοποιήσει το παιχνίδι The Vanishing of Ethan Carter, έχει χρησιμοποιήσει το Resident Evil, είναι πάρα πολλά παιχνίδια γενικότερα. Όπου ακούς φωτογραμετρία. Ακούγεται πολύ ψαρωτικό, αλλά actually αυτό είναι. Υπάρχει μια δεύτερη τεχνική όμως, η οποία θα σου κάνει τα αντικείμενα τα οποία έχεις φτιάξει, τουλάχιστον αυτό που λέμε 3D model, να δείχνει ακόμα καλύτερο. Αυτό είναι τα textures. Και πριν σου δείξω πώς γίνεται, πρέπει να μάθεις για τα 7 διαφορετικά textures σε 30 δευτερόλεπτα λιγότερο. Πάμε! Ας δούμε αυτό το πανέμορφο τοίχο. Το texture που βλέπεις εσύ. Το texture το οποίο δημιουργεί εξωγκώματα στο 3D μοντέλο. Το texture που σε κάνει να πιστεύεις ότι υπάρχουν εξωγκώματα στο 3D μοντέλο. Αλλά είναι πιο ελαφρύ για τους υπολογιστές που το τρέχουν. Το texture που λέει στον υπολογιστή τι είναι μεταλλικό. Το texture το οποίο κάνει τραχή ή σαγρέ την επιφάνεια του μοντέλου. Εκείνο το οποίο λέει στο μοντέλο το πώς θα αντιδράσει το φως. Και εκείνο το texture το οποίο προϋπολογίζει τις σκιές στα βαθυλώματα του μοντέλου. Τα μάθες! Τα μάθες. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά θα χρειαστεί να αφαιρέσουμε το Metallic και το Smoothness Map επειδή ο τείχος μας δεν είναι μεταλλικός. Ανεβάζοντας και το Parallax Displacement, το οποίο ουσιαστικά είναι το πόσο ψηλό θα είναι το height map μας, βλέπουμε το πώς μερικές στατικές εικόνες κάνουν κάτι να φαίνεται λες και έχει πέσει άπειρη δουλειά 3D κτλ. Για να καταλάβεις, αυτή η τεχνική είναι τόσο καλή που θυμάσαι τα remasters τα οποία έγιναν για τη σειρά Uncharted στο PlayStation. Ναι, το 1, το 2 και το 3. Το Materialize χρησιμοποιήθηκε και στα 3 παιχνίδια έτσι ώστε να βγουν τα textures και να είναι φρεσκότατα και χωρίς να τους φάει και πάρα πολύ χρόνο, γιατί η συγκεκριμένη τεχνική από ό,τι είδα είναι τόσο γρήγορη που ενώ θέλω να εκθιάσω το αποτέλεσμα να πω τελικά λέω wow, πόσο δεν μου πήρε όλη μου τη ζωή αυτό για να γίνει.
Κάτσε να σου περιγράψω το πώς έφτιαξα το χάρτη, ο οποίος βρισκόταν στην αρχή του βίντεο και θα βρίσκεται προφανώς στο παιχνίδι το οποίο ετοιμάζω. Τι είναι αυτό, οι πιο cool πέτρες που έχεις δει στη ζωή σου? Πάρε μερικές φωτογραφίες. Φόρτωσέτες στο paint.net, γιατί το Photoshop είναι για τους νουμπάδες. Βάλε καμιά 80 layers μέχρι να σου αρέσει το τελικό αποτέλεσμα. Πέτα την τελική σου φωτογραφία στο Materialize. Πατώντας O για Open, βάζεις την τελική σου φωτογραφία και δημιουργείς τα υπόλοιπα textures. Height maps, normal maps, smoothness, edge και ambient occlusion. Και καταλήγεις με αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Ο συγκεκριμένος χάρτης ήθελα να είναι χάλκινος, ή τουλάχιστον να μοιάζει ότι είναι χάλκινος, ο οποίος έχει πέρασει καιρός και έχει μαυρίσει. Και μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι φτιάχτηκε μόνο από πραγματικά αντικείμενα, ή τουλάχιστον από πραγματικές επιφάνειες. Για να σου δώσω τη δυνατότητα να φτιάξει μερικές από αυτές τις τεχνικές, υπάρχει ένας διαγωνισμός. Υπήρχε αυτό το καπελάκι κάποια στιγμή στο βίντεο. Το συγκεκριμένο καπελάκι μου γράφεις στο Instagram μου κάτω από ένα post το οποίο θα υπάρχει και θα είναι αυτός ο διαγωνισμός. Α, το δευτερόλεπτο το οποίο εμφανίστηκε το καπελάκι στο βίντεο. 2. Κάνεις εμένα follow και την Canon Greece και περιμένεις να πάει 25 του μήνα για να κερδίσεις τη συγκεκριμένη κάμερα, η οποία πέρα από φωτογραφίες, που όπως είπα μπορείς να δοκιμάσεις συγκεκριμένες τεχνικές, τραβάει και βίντεο και υπάρχει τρόπος τελικά να τη συνδέσεις και στον υπολογιστή σου σε περίπτωση που θες να κάνεις live stream. Το αγαπημένο σου παιχνίδι, εκτός αν αυτό το παιχνίδι είναι το Fortnite. Κοιτάξτε, κάνε βασικά ό,τι θέλεις. Μιλώντας όμως για παιχνίδια, αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι με πάρα πολύ καλό χιούμορ και αυτό είναι ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι το οποίο καταλήγει να είναι χιουμοριστικό. Διάλεξε όποια από τα δύο θες. Δεν θα σε κρίνω.